Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανθρώπινη εξουσία στη βαναυσότερη της μορφή ασκείται ανάμεσα σε δύο ποι, στην πείνα και στον πόνο. Αν αναζητήσετε την έννοια του πόνου ως όπλου εναντίον των ανθρώπων και σαν κομμάτι της εξουσίας, θα το βρείτε στην απεχθή έννοια των βασανιστήριων. Είναι απίστευτο πως το ανθρώπινο μυαλό και το εννοώ ακριβώς όπως θα ακουστεί, η φασιστοναζιστική κακοήθεια της άσκησης εξουσίας πάνω στον άλλον άνθρωπο σαν υπέρτατη μορφή εκμετάλλευσης είναι η πρόκληση πόνου. Είναι απίστευτο πως οι τρόποι έχουν βρεθεί. Πόσες αποχρώσεις νομιμοποιημένων και μη βασανιστηρίων και μεθόδων. Πόσες αναλύσεις και πόσες μεγγελικές προσεγγίσεις της έννοιας του πόνου έχουν χρησιμοποιηθεί στην πράξη, μελετηθεί και εφαρμοστεί. Όπως επίσης πόσες λέξεις εφευρέθηκαν για να αντιμετωπιστεί η πείνα, το άλλο πι, με βάση την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, την ανάπτυξη, τις μεθόδους της επιδοματοποιημένης ανακούφισης σαν χαζαπλάστ στον πόνο του στομαχιού και του τραπεζιού του οικογενειακού. Σήμερα λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση με ένα νομοσχέδιο να θεσμοθετήσει, λέει, για πρώτη φορά το πλαίσιο λειτουργίας αντιμετώπισης του πόνου. Με μεθόδους, με έννοιες και με προσεγγίσεις, όχι βαθιά αντιεπιστημονικές, βαθύτατα πολιτικά εκμεταλλευτικές. Ο πόνος ευτελίζει τον άνθρωπο, κάμπτει τις περισσότερες φορές την ελεύθερη του βούληση, τον υποδουλώνει από τα πράγματα, τον κάνει έρμεο. Το ξέρουμε όλοι μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω σε αυτή τη γη που δεν έχει πονέσει και εκείνη την ώρα να επικαλείται από τη μάνα του την πεθαμένη μέχρι το Θεό για να μπορέσει να ξεφύγει. Ποτέ δεν φώναξε καμιά κυβέρνηση κανένα στον πόνο του. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση λοιπόν να διατείνεται ότι θα αντιμετωπίσει τον πόνο. Ο πόνος μπορεί να είναι σύμπτωμα ιατρικό άλλων ασθενειών, μπορεί να είναι αποτέλεσμα επεμβάσεων, μπορεί να είναι από κακιά τύχη που λέει ο λαός. Μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Εγώ δεν είμαι επιστήμονας, δεν είμαι γιατρός. Ο συνάδελφός μου και σύντροφός μου, ο Λαμπρούλης, τα είπε όλα αυτά εξαιρετικά αναλυτικά και επιστημονικά. Εγώ μόνο πολιτικά μπορώ να μιλήσω για ένα πλαίσιο που φτιάχνεται και αφήνει τους ασθενείς τελικού σταδίου, τους καρκινοπαθείς, που είναι η πιο ευάλωτη μορφή στον απόλυτο πόνο, που θα επιθυμούσαν να έχουν και μία μέρα στη ζωή τους πλην κρίσουν τα μάτια τους, όπως και όλοι μας εδώ μέσα, να επιθυμούν μία μέρα χωρίς πόνο, να τη ζήσουν σαν άνθρωποι. Άνθρωποι που έχουν χρόνιους πόνους από άλλες ασθένειες, που δεν είναι ογκολογικές. Και αντί να έχουμε μία προσέγγιση που σημαίνει ότι το τελευταίο πράγμα που μπορεί να μπει σε εμπόριο, το τελευταίο πράγμα που μπορεί να πέσει σε χέρια ιδιώτη, το τελευταίο πράγμα που μπορεί να πέσει στα χέρια σκιτζή ή φαρμακοβιομήχανου ή οποιοδήποτε, να είναι ο πόνος. Έπρεπε να είναι το τελευταίο πράγμα. Να μην διανοείται άνθρωπος να εμπορευματοποιήσει τον πόνο. Να τον αφήσει σε ένα περιθώριο και σε ένα πλαίσιο που μπορεί κάποιος να βγάλει κέρδος. Είτε αυτό το κέρδος προέρχεται από τα ασφαλιστικά ταμεία και έτσι να μοιάζει ότι είναι δωρεάν, που δεν είναι δωρεάν, διότι από την ώρα που δεν είναι δωρεάν, όλο το πλέγμα γύρω από τον πόνο, οι επιστήμονες, οι ειδικοί τα ευρύτερα, οι αναισθησιολόγοι, η κατάλληλη εκπαίδευση, τα φάρμακα, ο χώρος, η απόσταση, ο τρόπος το κατοίκον, το συνεχές, το παρακολουθηματικό μετά τον οξύπονο μιας εγχείρησης. Ξέρετε σε πόσες περιπτώσεις ο πόνος τυρανάει τους ανθρώπους έξω από τα νοσοκομεία. Και εκεί δεν μπορεί η επιστήμη να μην μπορεί να πλησιάσει και να προσφέρει παρηγοριά
και ανακούφιση. Δεν είναι τυχαίο ότι διεθνώς χρησιμοποιούνται και οι δύο όροι, ακριβώς γιατί η παρηγορητική εμπεριέχει την έννοια πέραν της ανακούφισης της σωματικής και της αντιμετώπισης του συνόλου των πραγμάτων που συνεπάγεται το να μην έχεις μία μέρα χωρίς πόνο στη ζωή σου. Και να είσαι ταυτόχρονα υποχρεωμένος να ζεις, να αναπνέεις, να δουλεύεις και να ζεις μέσα στην κοινωνία δίπλα στους ανθρώπους σου σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ειλικρινά είναι παραδομένος στον πόνο και άρα πάβει αυτομάτως σχεδόν να είναι ελεύθερος και γίνεται απολύτως εξαρτώμενος από αυτή την αδυναμία. Ποιο πλαίσιο βάλατε? Για να βάλετε πλαίσιο θα έπρεπε μονάδες, αυτά τα λεγόμενα ιατρία πόνου, έτσι απλά, απλά, να υπάρχουν πέραν των νοσοκομείων με ενιαίο τρόπο και ενιαία μέθοδο, με κατάλληλα εκπαιδευμένους ανθρώπους, με τη χρησιμοποίηση της πείρας ενδεχομένως επιστημόνων που ήδη το κάνουν αυτό. Στην Ελλάδα θυμίζω ότι η μοναδική ειδικότητα που αναγνωρίζει ως ικανή ο νόμος μας εδώ για τον πόνο είναι η αναισθησιολόγη. Ενώ θα μπορούσαν να είναι και άλλες ειδικότητες, κάτω από άλλες συνθήκες προχωράει η επιστήμη σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή λείπουν αναισθησιολόγοι από παντού. Ας πούμε από τα παιδιατρικά νοσοκομεία και από άλλα νοσοκομεία. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να αποτελέσει ο πόνος επιστημονικό κίνητρο, κοινωνική ουσιαστική αλληλεγγύη, μόνο αν είναι δωρεάν, επιστημονικά τεκμηριωμένο και θεμελιωμένο με τρόπο που να μην χρειάζεται ο άνθρωπος που υποφέρει σοβαρά, που υποφέρει σοβαρά, το υποφέρει σοβαρός και καθημερινά να καταφύγει οπουδήποτε αλλού και να χρειαστεί να ξοδέψει έστω και ένα λεπτό. Όχι χρήμα, έστω και ένα λεπτό. Έχουμε δει ότι όταν αρχίζουν και αναμειγνύονται ιδιώτες, ενώσεις προσώπων, ΜΚΙΟ, οργανισμοί, όταν έχει καταργηθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα και όταν δεν υπάρχουν χρήματα, προσωπικό, μέσα, φάρμακα και επιστημονική γνώση για να παρέχεται η αντιμετώπιση στον πόνο σαν να είναι πραγματική κοινωνική ασθένεια που κοστίζει σε ήθος, σε ανάσα, ζωή και χρήμα, τότε δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Το πλαίσιο θα μείνει ένα ευχολόγιο το οποίο θα μοιράζει χρήματα σε αυτούς που είναι σε θέση να πουλήσουν θεραπεία στον πόνο, προσωρινή ή μόνιμη. Βάλατε το πλαίσιο και το βάλατε λειψό. Το αφήσατε στην καλή καρδιά των ιδιωτών ή των εθελοντών επιστημόνων. Τα κέντρα που υπάρχουν στα νοσοκομεία, εδώ δεν είναι άλλα κέντρα οργανωμένα. Ακόμα και χειρουργία δεν είναι οργανωμένα. Ακόμα και παιδιά περιμένουν στον παίδων και ερχόμαστε εδώ να πούμε ότι βάλαμε ένα πλαίσιο ως επιτελάρχες για να αντιμετωπιστεί το μοναδικό σύμπτωμα και ταυτόχρονα αρρώστια που είναι ο πόνος που υποδηλώνει τον άνθρωπο και τον κάνει υποχείριο στα χέρια του πρώτου τυχόντα που θα του προσφέρει από παραμύθι μέχρι παραμυθία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι υπέρ της παραμυθίας, δηλαδή της πραγματικής ανακουφιστικής και παρηγορικής προσφοράς στον πονώντα άνθρωπο. Αν αυτό δεν το καταλάβετε, τότε για μία ακόμα φορά θα έχετε προσφέρει μια καινούργια αγορά που ανοίγει αυτή επισημοποιημένα του πόνου, όπως παλιά ήταν τα βασανιστήρια για την εξουσία.